Καλησπέρα σας, ακούγομαι. Αφού λες ότι ακούγομαι, okay. Εγώ δεν με ακούω, αλλά δεν πειράζει. Αφού ακούγομαι, έχει σημασία να ακούγομαι, Βασίλη μου. Λοιπόν, καλησπέρα σας, εδώ είμαστε, Παρασκευή 21 του μηνός. Ώρα για μπλε ξεκινάμε, Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματιούγης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Έχουμε πολλά να πούμε, παρέα θα το κάνουμε μέχρι και τις 8. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue.libero.papakiyahoo.gr για τα mail σας. Ο Ηρακλής πήρε πριν από λίγο το τρίτο σετ προηγείται του Παναθηναϊκού στο φιλικό της Πάτρας σε πολύ δυνατό φιλικό παιχνίδι, καθώς ο Παναθηναϊκός είναι ενισχυμένος. 25-11 τελείωσε το τρίτο σετ πριν από λίγο. 25-22 πήρε το πρώτο η ομάδα του Γιάννη Ορφανού με εξαιρετικό αρμενάκι στο πρώτο σετ. 22-25 με το ίδιο σκορ έχασε το δεύτερο. 25-11 με πάρα πολύ καλό τον Κλίντι πήρε το τρίτο. Ο Κλίντι ο Βραζιλιάνος που δείχνει νωρίς τα πρώτα καλά δείγματα γραφής. Έχω άνθρωπο στο κλειστό της Πάτρας, αν απορείτε που τα μαθαίνω όλα αυτά, και με ενημερώνει πόντο-πόντο, λεπτό προς λεπτό, μου δίνει και στοιχεία και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέσω της ώρας για μπλε θα ενημερώνεστε για την εξέλιξη του πολύ σοβαρού, του πρώτου σοβαρού φιλικού αγώνα του βολεϊκού Ηρακλή, που πρόσφατα κέρδισε μπροστά στον κόσμο του στο γεμάτο Κατσάνιο 3-0 την Χάνθ, εντάξει, ομάδα Α2 κατηγορίας, αλλά σήμερα είναι πολύ σοβαρό το τεστ και ο Ηρακλής μέχρι στιγμής κερδίζει, προηγείται 2-1 σετ, 25-22, 22-25, 25-11. Τελείωσε πριν από λίγο και το φιλικό του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, όπου θα τους έπαιρνε ο ύπνος μέχρι το 70 φεύγα, μέχρι που μπήκε ο Ρόβας. Ο Ρόβας που έβαλε 3 γκολ σε 4 λεπτά, στο 78 έγινε το 2-1 από το Ζανάκι και στο 81, στο 83 και στο 85 έβαλε 3 γκολ σε 4 λεπτά. Ο Χρήστος Ρόβας, αυτός ο Καμικάζι, αυτός ο Ντανιέλ Σαν, αυτός ο νίντζα του Ηρακλή και έκανε το 2-4 μέσα στο Αιγίνιο σε μια έδρα που ο Ηρακλής θα ξαναπάει φέτος για το πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που σήμερα αποφάσισαν ότι δεν θα ξεκινήσει ούτε 7 Οκτωβρίου, αλλά οριστικά η πρεμιέρα, όπως αποφασίστηκε στο σημερινό ΔΣ της Football League, θα είναι 14 Οκτωβρίου. Πέρυσι ξεκίνησε 20 κάτι, φέτος 14, βελτιώνονται τα παιδιά. Βελτιώνονται. Βασιλίδη, να καλέσουμε τον καλό συνάδελφο, τον Σάβα θα το πω ή δεν θα το πω. Αχατλή, από το Αιγίνιο. Ο Καρφόπουλος είναι κοντά μας επίσης, με τα χρώματά του, τα βερνίκια του, σε τιμές χοντρικής λιανικής. Καρολί Δημητρίου 24, Σταυρούπολη, Κωνσταντίνου, Καραμαλή 126, δύο καταστήματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, Αιγινιακός Ηρακλής 2-4, Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-1 σετ. Στο βόλεϊ θα σας ενημερώνουμε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής για το παιχνίδι αυτό. Πάμε στον κύριο Σάβα. Πάμε στον κύριο Σάβα που τον ευχαριστώ πάρα πολύ που σήμερα μας εξυπηρετεί και μας μετέφερε τα πολύτιμα στοιχεία από το φιλικό. Θα μας δώσει και τώρα έτσι μια σούμα, μια περίληψη των όσων έγιναν, αν κάποιος δεν μας άκουγε νωρίτερα. Κύριε Σάβα, καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλησπέρα. Καλά. Μόλις φύγαμε από το γήπεδο. Το σκορ, το παιχνίδι έληξε 2-4 υπέρ του Ηρακλή. Ένα παιχνίδι... Ήταν 1-1 μέχρι το 80 και μετά είδατε πόσα γκολ, χαμός έγινε. Οι πολλές αλλαγές τώρα, το 78, ειδικά... Ναι. Ναι, οι πολλές αλλαγές του Απόστολου Χαραλαμπίδη, ειδικά στην άμυνα, έβαλε κάτι νεαροί παίκτες, οι οποίοι δεν είχαν την εμπειρία όπως έχουν οι παλιοί παίκτες. Αλλά με την είσοδο του Παπαδόπουλου, και κακώς που δεν το χρησιμοποίησε από την αρχή του αγώνα, κατόρθωσε ο Γενιακός σε μια αντεπίδυση να προηγηθεί με 2-1. Mm-hmm. Μετά όμως τις πολλές αλλαγές... Μπήκε ο Ρόβας όμως, ναι, και έβαλε 3, Ο Ρόβας έβαλε... Έκανε hat-trick. Mm-hmm. Ειδικά στο 82 έκανε το 2-2, το 3-2 έκανε στο 84, κρέμασε τον Καραγκιόζη, βγήκε να τον εμποδίσει, έριξε την μπάλα πάνω από το σώμα του, κάνοντας το 2-3. Και στο 4-2 το έκανε ακριβώς στο 86, όταν από απειρία ο Σωτηριάδης δεν μπορούσε να διώξει την μπάλα, ο Γεωργίου γύρισε την μπάλα έξυπνα στον Ρόβα και αυτός από κοντά έκανε το τελικό 2-4. Να πούμε ότι ο Γενιακός έχει μια ομάδα
το σύνολό τους είναι νεαροί παίκτες. Το όριο της ηλικίας του είναι από 20 μέχρι 21 ετών. Ο μεγαλύτερος είναι 23. Γιατί επειδή δεν πήρε αδειοδότηση άδεια και δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές πάνω από 23 ετών. Και οι νεαροί παίκτες όμως, αυτοί που χρησιμοποίησε ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, είχαν όρεξη για διάκριση. Σιγά σιγά όμως έλειπε και ο Τσολακίδης, ο οποίος ήταν τραυματίας, ο Πέριτς τραυματίας, και ο Παπαδόπουλος, ο οποίος μπήκε όπως είπαμε στα τελευταία λεπτά. Πιστεύουμε ότι στο πρωτάθλημα σιγά σιγά η ομάδα θα στρώσει. Α, μπήκε και ο αναπεκτηθής Στάνκης, ο οποίος έδειξε πολλά στοιχεία, καλά στοιχεία, ειδικά στο κέντρο της άμυνας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα του Αιγινίου όλα αυτά τα χρόνια. Πείτε μου λίγο πώς είδατε και τον Ηρακλή, με πρόσωπα που δεν είχαν παίξει στο μάτς του με τον Εθνικό στο κύπελο. Ναι. Παρόλο που ο Ηρακλής... αρκετές αλλαγές. Ναι. Ναι. Αρκετές αλλαγές δεν χρησιμοποίησε ο Αλέκος Βοζνιάδης τους παίκτες οι οποίοι παίξανε στο κύπελο με τον Εθνικό. Όλοι οι παίκτες ήταν, μπορεί να πω, ότι έχει δύο βασικές δεκάδες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να αντικαταστήσει τον κάθε έναν, είτε από τραυματισμό είτε από τιμωρία. Εγώ πιστεύω ότι φέτος ο Ηρακλής θα πάει πάρα πολύ καλά. Όπως είπα και στα παιδιά εκεί στην ΕΡΤΡΙΑ, οι ομάδες που θα πρωταγωνιστήσουν θα είναι η Παναχαϊκή, τα Τρίκαλα, η Δόξα Δράμας και ο Ηρακλής. Ο Ηγυνιακός πάει για άνοδο, κύριε Σάβα. Ο Ηγυνιακός θα προσπαθήσει. Για άνοδο είπα, για παραμονή ήθελα να πω. Μπράβο. Ο Ηγυνιακός θα προσπαθήσει να παραμείνει στην κατηγορία. Αλλά όπως βλέπω και η Σπάρτη τώρα έχει μείον 9 βαθμούς από το πρωτάθλημα, ξεκινάει με 9 βαθμούς και άλλες ομάδες. Εάν μπορέσει και όπως πέρυσι, δηλαδή βγήκε από τσόντα που λένε. Η Σπάρτη λένε ορισμένοι που γνωρίζουν τα της Β' Εθνικής ότι δεν αποκλείεται να ακολουθήσει το δρόμο του Αχαρναϊκού. Να μην βγάλει δηλαδή τη χρονιά. Ακριβώς, κάνουν και 10 παίκτες έχουν κάνει προσφυγή εκεί πέρα. Κατεβαίνει για να κατέβει δηλαδή. Έχασε και πρόσφατα και από τη Θύελλα Καμαρίου στο κύπελο, στην Άξο. Αυτό είναι, αυτό είναι. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να πω ότι την άλλη Παρασκευή Ηγυνιακός πάει στη Δόξα Δράμας, παίζει με την τοπική ομάδα Δόξα. Άλλο ένα γεωφιλικό παιχνίδι, όπου, κοίταξε, όπως είπα και τον Χαραλαμπίδη, με λέει, είδες σε κάνει απειρία, με λες, δεν πειράζει όμως, τα παιδιά έπρεπε να τα χρησιμοποιήσω όλα. Ναι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στο Αιγίνιο. Όποτε θέλετε και στο προτάσιο να με βγάζετε μετά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε και από κοντά, κύριε Σάβα. Έγινε. Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Σάβα Αχλατλή που μας βοήθησε, μας εξυπηρέτησε. Δεν ήταν εφικτό να είμαι και στο φιλικό, να είμαι και εδώ για εκπομπή. Δεν μπορούμε να κάνουμε και τα δύο. Στο πρωτάθλημα θα είναι διαφορετικά. Λοιπόν, ξαναλέω. 0-1 έκανε ο Γεωργίου από την ασίστ του Τάι στο 23. Στο 36 ο Δούμτσιος. Ο Δούμτσιος, λογικά, δεν το ρώτησα, είδες τον κύριο Σάβα. Πρέπει να είναι ο Δούμτσιος που έπαιζε τον Ηρακλή, αν δεν κάνω λάθος. Ισοφάρισε σε 1-1 στο 36ο λεπτό. Μέχρι το 78 δεν γινόντουσαν και πολλά. Στο 78 ο Ζανάκης έκανε το 2-1 και ο Ηρακλής πέτυχε ανατροπή από 2-1-2-4 με το χάτρικ του Ρόβα στο 81, στο 83 και στο 85, όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το γήπεδο του Αιγινίου που βρέθηκαν και ο παδί του Ηρακλή και ήταν κοντά σε αυτό το φιλικό. Ο Ηρακλής που αναγκαστικά, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα παίξει ένα ακόμα φιλικό και όχι παραπάνω εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, και αυτό γιατί την άλλη εβδομάδα έχει 3 μέρες ταξίδι συνολικά, έτσι. Θα πάει μέσω Πάρου, έχει απευθείας πτήση Θεσσαλονίκη-Πάρο. Θα πάει από Πάρο, θα πάει με Νάξο με καραβάκι, θα παίξει στο γήπεδο της Νάξου την 5η, 4.30 το μεσημέρι με τη Θύελλα Καμαρίου. Θα επιστρέψει Παρασκευή αργά, γιατί θα έρθει από Μύκονο, θα πάει με καραβάκι στη Μύκονο και από εκεί θα πετάξει. Με τέτοια ταλαιπωρία δεν είναι εφικτό να γίνει φιλικό Σαββατοκύριακο. Και μετά θα δώσει ένα φιλικό Σάββατο 6 του μηνός και 14 είναι η έναρξη του πρωταθλήματος ημέρα Κυριακή. Βέβαια, πρόγραμμα ακόμα δεν έχει γίνει, δεν έχει βγει, δεν έχει γίνει καν η κλήρωση. Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κλίντιο, ο Ηρακλής, επαναλαμβάνω, πήρε το τρίτο σετ 25-11 πάρα πολύ εύκολα. Στο πρώτο σετ ήταν πρωταγωνιστής ο Αρμενάκης για τον Ηρακλή, το δεύτερο το έχασε 22-25. Τώρα δεν έχει ξεκινήσει καλά η ομάδα του Ορφανού. Φιλικό παιχνίδι που γίνεται τούτη την ώρα σε τουρνουά
απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον πολύ πολύ ενισχυμένο Παναθηναϊκό. 3-8 είναι ο Ηρακλής πίσω. Ο νικητής του ζευγαριού θα παίξει αύριο 3:30 στον τελικό του τουρνουά απέναντι στον νικητή του ζευγαριού που θα ακολουθήσει χρονικά στο γήπεδο της Πάτρας. Η ΕΑΠ θα υποδεχθεί την Κηφισιά. Αν ο Ηρακλής κερδίσει λοιπόν 3:30 θα παίξει με τον νικητή Πάτρας Κηφισιά. Εάν χάσει σήμερα τον Παναθηναϊκό θα παίξει 1:30 με τον ηττημένο του ζευγαριού που θα ακολουθήσει. Καλησπέρα στον Μπάμπη από την Κιανόλευκη Σανγκάη. Ανεβαίνουν κανονικότατα οι εκπομπές στο YouTube, φίλε Μπάμπη. Κανονικότατα. Αν μπεις στο YouTube, στο Λίμπερο 107,4, στο κανάλι του Λίμπερο στο YouTube, θα δεις ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν κανονικά. Εντάξει, εγώ στο προφίλ μου στο Facebook ανεβάζω τις συνεντεύξεις κυρίως. Για το δεύτερο δεν μπορώ να το ξέρω αυτό που μου λες. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία για τα ελληνικά πετρέλαια για χορηγό στο μπροστινό μέρος της φανέλας, αλλά δεν έχει δοθεί κάποιο άλλο στοιχείο. Δεν το αποκλείω, αλλά καλό είναι να μας το πούνε οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. 5-9, γηπεδούχος είναι σε αυτό το φιλικό Ηρακλής. Τι λέει ο φίλος ο Στέργιος? Όλες ανεβαίνουν παντού οι εκπομπές σου και αναπαραγωγή. Το ξέρω, Στέργιο μου, ο Μπάμπης δεν το ήξερε, ο φίλος από την Κιανόλευκη Σανγκάη. Στέργιος πιστός ακροατής Σόρος για Μπλε χρόνια τώρα, αλλά πόσο μάλλον που βρίσκεται πιο μακριά στην Κιανόλευκη Κύπρο. 5-9 ο Παναθηναϊκός μπροστά στο τέταρτο σετ, ο Ηρακλής πάνω με 2-1. 5-10 τώρα. Το παιχνίδι της Νάξου στο ΔΑΚ Νάξου την Πέμπτη 4:30 το μεσημέρι θα διευθύνει ο Ανδρέας Γκαμαρής, διαιτητής από την Αθήνα. Βοηθεί Γεωργακόπουλος Νιδριώτης, τέταρτος ο κύριος Λεμπέσης. Ένα μάτς που φυσικά μας ενδιαφέρει ως την πρώτη αγωνιστική στη φάση των ομίλων του Κυπέλλου. Αυτό με το Ρόβα πάντως είναι καταπληκτικό, που σε λίγες μέρες έχει πετύχει 4 γκολ. Εντάξει, το επίσημο μετράει που έβαλε τον Ηρακλή στη διαδικασία τον πέναλτι για να μπορέσει εκεί να διεκδικήσει την πρόκριση όπως και το έκανε, αλλά και σήμερα που μπήκε μέσα και έβαλε σε 4 λεπτά 3 γκολ. Θυμάστε που αρκετοί αναρωτιόντουσαν πώς θα είναι, αν θα παίζει. Μπορεί να μην ξεκινάει βασικός, αλλά το γκολ δεν σταματά. Από μέσα του βγαίνει και βγαίνει συνεχόμενα και έχει δείξει μέχρι στιγμής ότι μπορεί κάλλιστα να παίξει και στη Β' Εθνική. Γιατί κάποιοι αναρωτιόντουσαν το καλοκαίρι αν θα είναι το ίδιο καλός από τη μια κατηγορία στην άλλη. Δεν νομίζω να έχει πολύ μεγάλη διαφορά αυτή για τον Χρήστο, που ένας ποδοσφαιριστής για να προσφέρει πάνω απ' όλα χρειάζεται να τρώει σίδερα. Και ο Ρόβας, αν ξέρει κάτι καλά να κάνει, είναι αυτό. Να τρώει σίδερα. Μπορεί να μην είναι μόνιμα στο 9 και στο 10, μπορεί να υπάρχουν μέρες που να είναι και στο 6 και στο 7, που λέει ο λόγος στη βαθμολογία του κατά κάποιο τρόπο, αλλά είναι σίγουρο ότι θα τρώει σίδερα. Και το αποδεικνύει. 6-13 ο Παναθηναϊκός μπροστά, ο Παναθηναϊκός που θέλει να ισοφαρίσει, και αν συνεχιστεί αυτό θα έχουμε tie break σε αυτό το φιλικό. Ένας Παναθηναϊκός που έχει πάρει τον Πελεκούδα, που έχει πάρει τον Μπόμπα Γιορντάνοφ, έχει ενισχυθεί αρκετά και αποτελεί μια ομάδα που θα χτυπήσει, αν μη τι άλλο, την τετράδα. Το ξέρω, Στέργιο μου, το ξέρω. Να είσαι καλά. Το είπα, ρε Μπαγάσα, το είπα. Απλά είσαι λίγο με καθυστέρηση λόγω του ίντερνετ. Γι' αυτό εσύ μου τα γράφεις. Σταμάτα να γράφεις. Σταμάτα. 6-13 ο Παναθηναϊκός είναι μπροστά. Και ο Ηρακλής 2-1 πάνω στα σετ. Λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Θωμά μου. Τώρα το μήνυμά σου. Ναι, έχεις δίκιο. 28 του μηνός θα γίνει η κλήρωση για το πρωτάθλημα. Λεπτομέρειες από το σημερινό Δέλτα Σίγμα της Football League θα έχουμε σε λιγάκι. Αμέσως μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα θα επιστρέψουμε δηλαδή και θα έχουμε συνέντευξη. 8-13. Ο Ηρακλής προσπαθεί να πλησιάσει στο σκορ τον Παναθηναϊκό σε αυτό το πολύ σημαντικό φιλικό που έχει. Όσον αφορά το μπάσκετ, άμεσα έρχεται η επόμενη αγωνιστική υποχρέωση για την ομάδα του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη, καθώς
θα παίξει εκτός έδρας με τον Διαγόρα Δριοπηδέων, μια ομάδα που θα αντιμετωπίσει στην Α2 φέτος, που είναι νεοφώτιστη. Το μάτς αυτό θα γίνει αύριο το απόγευμα. Αύριο στις 5 στο Σταύρος Βενέτης. Η ομάδα είναι από το Εγάλεο. Εγώ είχα παρασυρθεί όταν είχα πρωτοακούσει το όνομα. Λέω, καμιά Ρόδο θα τρέχουμε, γιατί άκουσα το Διαγόρας και θυμήθηκα το Διαγόρα Ρόδου. Αλλά είναι Διαγόρας Δριοπηθέων. Είναι ομάδα που μαζί με τον Χαρλίλαο Τρικούπη ανέβηκαν φέτος στην Α2. Και έχει παίχτες όπως ο Κόκαλης και κάποιους άλλους γνωστούς, τριποντάκηδες και μη, που τους έχουμε δει αρκετές φορές στο Ιβανόφιο. Έχει δημιουργήσει μια ομάδα που οι μπασκετικοί λένε ότι ο Διαγόρας Δριοπηδέων θα είναι ή θα χτυπήσει πεντάδα φέτος στην Α2. Οπότε κρίνεται ως ένα πολύ πολύ σοβαρό τεστ το αυριανό, που είναι και μάτς κυπέλου. Έτσι είναι νοκάουτ αναμέτρηση, αύριο στις 5 στην Αθήνα. Μπίλι μου, πριν πάμε, κάτσε να δω. Ρακλής έλεγα νωρίτερα ότι προσπαθεί να μειώσει και αυτό κάνει. Μειώνει ακόμα περισσότερο σε 10-14. Και θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με την εξέλιξη του φιλικού αγώνα του βολεϊκού Ηρακλή στην Πάτρα με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, με ρεπορτάζ από την Αθήνα και συνέντευξη που θα αφορά το σημερινό ΔΣ της Football League για το ποδόσφαιρο. 10-16, δεύτερο τεχνικό time-out σε αυτό το φιλικό. Επανερχόμαστε σε λίγο. Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. 15-23 ο Παναθηναϊκός προηγείται στο τέταρτο σετ. Ο Ηρακλής είναι μπροστά 2-1 σετ σε αυτό το πολύ σημαντικό φιλικό παιχνίδι στην Πάτρα, στο τουρνά της Πάτρας. Ακολουθεί το ΕΑΠ Κηφισιά στο δεύτερο ημιτελικό. Είναι ένα τουρνουά με δύο μάτς και αύριο έχει μικρό και μεγάλο τελικό. Ο Ηρακλής, θυμίζω, πήρε το πρώτο σετ 25-22 με εξαιρετικό Αρμενάκη. Το δεύτερο το χάσε 22-25 με ίδιο σκορ. Με πάρα πολύ καλό κλίντι πήρε εύκολα το τρίτο 25-11 και τώρα χάνει 15-23 από τους πράσινους στο τέταρτο σετ. Χρωστάω να σας πω ποιοι αγωνίστηκαν, έτσι λίγο πιο αναλυτικά, στο παιχνίδι του Εγινίου. Θυμίζω, Εγινιακός Ηρακλής 2-4 με hat-trick του Ρόβα στο τέλος. Σε 4 λεπτά έβαλε 3 γκολ ο επιθετικός του Ηρακλή. Ο Αμπάρης ξεκίνησε, στο 46 μπήκε ο Γρηγοριάδης, Χιτζίδης, Κασναφέρης, Κούσας, Στάμου, στο 46 μπήκε ο Γιαννίτσης, Καλτσάς, στο 46 μπήκε ο Κοστούλας, Παπαδόπουλος, στο 46 μπήκε ο Παναγιωτούδης, Τάης, στο 44 μπήκε ο Ρόβας, Πτηνόπουλος, στο 68 μπήκε ο Νεαρός ο Μακρύς, Γεωργίου και Χασομέρης. Ο Γεωργίου είναι ο παίκτης που έβαλε το πρώτο γκολ, τα άλλα τρία τα βάλε ο Ρόβας. Όπως καταλαβαίνετε, δεν πήραν χρόνο συμμετοχής σχεδόν όλοι που έπαιξαν στο παιχνίδι του κυπέλου στο El Paso της Καλυθέας με τον Εθνικό. Εντάξει, ο Ρόβας έπαιξε, αλλά δεν ήταν βασικός, γι' αυτό πήρε χρόνο συμμετοχής και σήμερα και μάλιστα σκόραρε και τρεις φορές σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Τελείωσε το τέταρτο σετ μόλις 17-25, οπότε πάμε σε tie break, Ηρακλής Παναθηναϊκός 2-2. Θυμίζω τρόπο κοινωνία σε FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr για τα mail σας. Το Data Labs κέντρο διαβίου μάθησης, τα Data Labs κέντρο διαβίου μάθησης παραμένουν κοντά μας, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα και σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222962 και datalabs.edu.gr. Ενώ, επαναλαμβάνω, από σήμερα σας δίνουμε μέσω της ώρας για μπλε, σας κάνουμε κουκλάκια IB. Υπέροχα ρούχα, τα φοράω και εγώ και το καλοκαίρι μεταξύ μας έκανα πάταγο με αυτά, όσοι ξέρουν. IB, Ηλιάδης Μπάμπης, χιλιάδες επώνυμα ελληνικά ρούχα σε τιμές χονδρικής, ανδρικά, γυναικεία, χονδρική και λιανική. Σκρά 14 με Φλέμινγκ γωνία στους αμπελόκηπους 2310-744-403. Να το επισκεφτείτε και να ψωνίσετε. Το ξέρω, Ρεστέριο, το ξέρω. Αφού με ακούσα από το ίντερνετ, λογικό είναι να λέω κάτι εγώ και να το ακούσεις εσύ 5 λεπτά μετά. Αλλά άμα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα χαζέψουμε κι εγώ κι εσύ. Γιατί μου λέει ο Στέλιος στο σκορ, νομίζοντας ότι δεν το έχω πει, ενώ εγώ το έχω πει, απλά το ακούει 5 λεπτά αργότερα γιατί μας ακούει από την Κύπρο. Εννοείται, μου γράφει ο Στέργιος, ότι στο Παφιακός Μπενφίκα είμαστε όλοι με την Πάφο. Να έρθει η ομάδα Κύπρο να γουστάρουμε. Αυτοί φοράνε και η ανώλευκα και πήραν φέτος το πρωτάθλημα εδώ.
Ναι, καλή ομάδα είναι η Πάφος. Καλή ομάδα είναι. Δείχνει πιο ισχυρή η Μπενφίκα. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το ζευγάρι. Ξεκίνησε το tie break στην Πάτρα. Ηρακλής Παναθηναϊκός. 2-2 σετ και 1-2. Η πράσινη μπροστά. Ελπίζω σε λίγο να γίνει εφικτό αυτό που έχουμε κανονίσει. Να μάθουμε λεπτομέρειες από το σημερινό Δέλτα Σίγμα της Football League και φυσικά πράγματα που αφορούν τον Ηράκλη. Εκεί επαναλαμβάνω, η πρώτη είδηση που έρχεται είναι ότι θα αρχίσει Σαββατοκύριακο 13-14 το πρωτάθλημα. Πολλά είναι ανοιχτά. Πολλά είναι ανοιχτά τα μέτωπα. Θέλω να πιστεύω σε λίγο θα τα συζητήσουμε και για το τηλεοπτικό και για τις ομάδες. Για τον Ηρακλή μας ενδιαφέρει αν θα πάρει κάτι παραπάνω στο brand name της κατηγορίας που είναι. 28 του μηνός θα γίνει η κλήρωση. Να αρχίσουμε σιγά σιγά να κάνουμε και το πλάνο μας για την κατηγορία. 1-4. Ο Παναθηναϊκός ξεφεύγει νωρίς στο tie break. Μπορεί να είναι φιλικό παιχνίδι, αλλά έχουμε άτομο, μας ενημερώνει και τον ευχαριστώ για ακόμη μια φορά και νομίζω σας ενδιαφέρει να ακούτε και εσείς την εξέλιξη του αγώνα. Ο κύριος Σάκης Χατζόγλου εκπροσώπησε την ΠΑΕ Ηρακλής σε αυτό το σημερινό ΔΣ της Football League. Κάποια άλλα μέλη βρέθηκαν στο γήπεδο του Αιγινίου και μετά τις 8 θα συγκεντρωθούν στη Μίκρα για ΔΣ. Θα βρίσκονται συχνά πυκνά για τέτοιου είδους συναντήσεις στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα. Αύριο υπάρχει ένα μνημόσυνο, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον Θόδωρο Παπαδόπουλο. Πώς πέρασαν 3 χρόνια, χαμπάρι δεν πήραμε. Και θα πραγματοποιηθεί αύριο 9.30 το πρωί στην Αγία Κατερίνη, στην πόλη της Κατερίνης. Το μνημόσυνο για τα 3 χρόνια από τον θάνατο του αξέχαστου και αείμνηστου ο Θεός να τον αναπαύει, του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Θα υπάρχει και εκπροσώπηση από τον Ηρακλή, ενώ όπως έχουμε ενημερωθεί, μάλλον πριν από αυτό να πω ότι και ο Μπάμπης ο Παπαδόπουλος, ο αδερφός του συγχωρημένου, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος βρέθηκαν σήμερα στο Αιγίνιο και παρακολούθησαν το παιχνίδι και έχουν προγραμματίσει, όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια, για 1η Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, το απογευματάκι, στο γήπεδο Θόδωρος Παπαδόπουλος, φιλικό παιχνίδι με τον Ηράκλη. Για ακόμη μια φορά προς τιμή του συγχωρεμένου του Θόδωρου Παπαδόπουλου. Tie break στην Πάτρα, στο τουρνουά, εκεί που γίνεται στο βολέι. Ηράκλης Παναθηναϊκός 4-7. Ήταν 1-4 και τώρα είναι 4-7. Θα σας ενημερώσουμε ξανά για την εξέλιξη του αγώνα βόλεϊ του Ηρακλή με τον Παναθηναϊκό. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι ο κύριος Σάκης Χατζόγλου εκπροσώπησε την ΠΑΕ Ηρακλής σε αυτό το σημερινό ΔΣ της Football League. Έχει επιστρέψει από την Αθήνα στην Θεσσαλονίκη. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να έχει επιστρέψει. Οπότε να του δώσουμε την καλησπέρα μας. Τι κάνετε? Καλησπέρα από την ώρα για μπλε, κύριε Χατζόγλου. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά εσείς? Έχετε γυρίσει? Ναι, ναι, επίστρεψα. Πώς ήταν έτσι και η δική σας η πρώτη παρουσία ως εκπρόσωπος του Ηρακλή σε ένα Δέλτα Σίγμα της Football League? Πρώτη παρουσία ήταν με το νέο Δέλτα Σίγμα, γιατί έχω ξαναπαραστεί άλλες δύο φορές με το ΠΑΕ. Πριν γίνει ΠΑΕ, ναι, σωστά. Ναι, ναι, πριν γίνει. Εντάξει, αυτή τη στιγμή η συζήτηση σημερινή ήταν γύρω από την οριστική ουσιαστικά απόφαση με το 3 ανεβαίνουν και 1,5. Συγγνώμη, 3 πέφτουν και 1,5 ανεβαίνουν. Ναι. Ο ένας είναι το μπαράζ που θα γίνει. Συζήτηση έγινε γύρω από αυτό. Υπήρχαν λίγο κάποιες συζητήσεις ακόμα, κάποιες διευκρινήσεις δηλαδή ουσιαστικά πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ένα ακόμα θέμα που συζητήθηκε σημαντικό ήταν η κλήρωση και η έναρξη του πρωταθλήματος της νέας χρονιάς. Η κλήρωση είναι 28, έτσι? Η κλήρωση θα γίνει 28 υπό οι προϋποθέσεις φυσικά, αφού δεσμευτεί, όχι δεσμευτεί μόνο, αφού ουσιαστικά ξεκαθαρίσει το θέμα με το τηλεοπτικό. Μάλιστα. Άμα πάμε έτσι, βλέπω Δεκέμβριο να παίζουμε. Γιατί η λέξη προϋποθέσεις που είπατε στην Ελλάδα είναι κανένα 2 μήνες.
Ναι, είναι αυτό, και αυτό συζητήσαμε, φτάσαμε μέχρι και εκεί την κουβέντα. Αλλά επειδή είχαν προηγηθεί αρκετές επαφές του Πρόεδρου, του κ. Λεό Τσάκου, με τον Υπουργό, τον κ. Βασιλιάδη, και με, και με το κρατικό κανάλι, ουσιαστικά, είχαν πει ότι πριν γίνει η κλήρωση θα πρέπει να έχουμε δεσμευτεί και να έχουμε τελειώσει, δηλαδή, ουσιαστικά με το συμφωνητικό και με το συμβόλαιο που θα υπογραφεί μεταξύ της Football League και του καναλιού. Τώρα να κάνω πάλι χαζή ερώτηση. Δηλαδή, όλο το καλοκαίρι δεν μπορούσαν αυτά να διευθετηθούν? Γιατί το 29 Σεπτεμβρίου έγινε 7 Οκτωβρίου, το 7 Οκτωβρίου έγινε 14 Οκτωβρίου σήμερα. Και ακούω και από εσάς να λέτε, που φυσικά οι ομάδες δεν φταίνε, να λέτε 14 Οκτωβρίου και προϋποθέσεις. Και το προϋποθέσεις, εγώ, μπορεί να μην μου φάνει καθόλου παράξενο και τον κόσμο μας ακούει, να γίνει 30 Οκτωβρίου, ξέρω εγώ, έτσι πώς πήγαμε. Και το 14 Οκτωβρίου δεν το είπα εγώ ουσιαστικά. Όχι, δεν το λέτε εσείς. Γιατί, ναι, όχι, δεν είπα εγώ κάτι, γιατί και εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει και πώς θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Είπαμε, πρώτα απ' όλα μας ενδιαφέρει να γίνει η συμφωνία με το κανάλι, να υπογραφεί, και μετά να ξεκινήσει η κλήρωση, να γίνει η κλήρωση. Γιατί αν δεν γίνει αυτό, δεν θα γίνει ούτε κλήρωση. Άρα δεν θα ξεκινήσει. Δεν θα γίνει τίποτα. 7, δεν θα γίνει που λένε, τίποτα. Δεν θα γίνει τίποτα. Πιστεύω όμως ότι όλα θα πάνε θετικά, γιατί από ό,τι έμαθα ήταν ο λόγος, δηλαδή, που δεν έγινε συνάντηση για να υπογραφεί και να γίνει η συμφωνία, η τελική συμφωνία, ήταν λόγος πάρα πολύ σημαντικός, γιατί έχασε έναν δικό του άνθρωπο ο πρόεδρος του καναλιού, ουσιαστικά. Ναι. Καταλάβατε. Ναι, ναι. Δικό του άνθρωπο και λόγω του χαμού. Υπήρχε και αυτό το απρόσμενο. Ναι, 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 ήταν απρόσμενο εντελώς. Γι' αυτό το λόγο δεν έγινε και δεσμεύτηκαν ουσιαστικά από εβδομάδα να γίνουν. Κύριε Χατζόγλου, άρα πιστεύω να γίνει, ναι, να προχωρήσουμε και στην κλήρωση και σε όλα αυτά. Μακάρι να γίνουν γρήγορα, γιατί έχουμε βαρεθεί τα φιλικά. Όσον αφορά το τηλεοπτικό, ο Ηρακλής μπορεί να πάρει κάτι παραπάνω στο brand name της κατηγορίας, το μεγαλύτερο όνομα της κατηγορίας? Μπορεί να διεκδικήσει, να ζητήσει, να απαιτήσει, όποιο ρήμα θέλετε βάλτε. Το είχαν ζητήσει και οι σύλλογοι, κάποιοι σύλλογοι γενικά, στην προηγούμενη συνάντηση που είχε γίνει. Φυσικά, εγώ προσωπικά θα έλεγα ότι νομίζω δεν θα ήταν και δίκαιο για κάποιες ομάδες που είναι χρόνια σε αυτήν την κατηγορία και δεν έχουν πάρει ούτε ένα ευρώ, να έρθουμε εμείς ξαφνικά και να πάρουμε έστω και λίγο παραπάνω. Απ' τη μία, ναι, μεν είμαστε το μεγάλο brand name, απ' την άλλη όμως υπάρχουν και ομάδες που είναι 3 και 4 χρόνια και έχουν ματώσει αυτήν την κατηγορία. Θα έλεγα ότι... Από τη μία σας τιμά αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη, όταν γίνεται σε όλες τις κατηγορίες αυτό, θα πρέπει να γίνει και για τον Ηρακλή. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω. Δηλαδή, το ξέρω, στη Super League του χρόνου που θα είναι ο Ηρακλής, δεν θα έρθουν, να μην πω, ομάδες και θα πούνε, ξέρετε, πρέπει να αφήσουμε κάτι. Αυτοί θα προσπαθήσουν να πάρουν όλη την πίτα για το δικό τους το κομμάτι. Οπότε, ο Ηρακλής θέλει και, αυτό το πολύ περισσότερο για αυτόν. Κάποτε θα πρέπει να σταματήσει αυτό. Δεν μπορεί να σταματήσει στην Ελλάδα αυτό. Το ξέρω. Όπως πολλά άλλα, κύριε Χατζόγλου. Το ξέρω ότι δεν μπορεί. Απλά θα έλεγα ότι ας γίνει μια επαρχή από κάποιον σύλλογο, από κάποιον... Πάλι με τον Ηρακλή να γίνει η επαρχή. Της ισονομίας και της ισότητας ας γίνει από εμάς. Ξέρω εγώ τι να πω. Να ξέρετε ότι στο αεροπλάνο κατέβαινα με τον Άγγελο τον Πασινάκη και μιλούσαμε αυτά τα πράγματα μέχρι να φτάσουμε κάτω. Και έλεγα, ας πούμε, πώς δεν καταφέραμε εκείνο το άθλο, εκείνο το θαύμα που έγινε το γύρο του 4, αντί να αλλάξουμε το ποδόσφαιρο προς το καλύτερο, γιατί είμαστε ίδια χώρα με την Πορτογαλία ουσιαστικά σε πληθυσμό και αυτοί συμμετέχουν σε Champions League, σε Europa League, έχουν πάρει Champions League, έχουν πάρει Europa League οι ομάδες τους. Και εμείς αντί να πάμε μπροστά έχουμε πάει προς τα πίσω. Όταν θα φτάσουμε στο σημείο να ρίξουν τον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο που δεν πήραν άδεια, τότε θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ισονομία. Σωστά. Και αυτό λέγαμε κιόλας. Γι' αυτά τα πράγματα λέγαμε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η συζήτηση πάει αλλού τώρα. Ναι, κακός. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται. Ναι, όχι, δεν είναι κακός. Καλός είναι. Το ποδόσφαιρο πρέπει να είναι... να μιλάμε ανοιχτά για όλα τα πράγματα. Απλά είναι άνθρωποι οι οποίοι υπηρετήσαν το ποδόσφαιρο, όπως είναι ο Άγγελος, ο Βασινάς. Και έχει αξιόλογη. Ναι, okay, αλλά βλέπει, για παράδειγμα, ο Έλληνας πολίτης, που είναι ταυτόχρονα και φίλος του Ηρακλή, ότι από την ΕΡΤ, την οποία πληρώνουμε και εγώ και εσείς, κύριε Χατζόγλου, και οποιοδήποτε, ο Παναθηναϊκός παίρνει 4 εκατομμύρια.
Και μετά θα σου πει 14 να ζητήσετε, 24 να ζητήσετε ως τον brand name της κατηγορίας. Αυτό που λέτε εσείς είναι τόσο ουτοπικό και συγγνώμη κιόλας, αλλά είναι πάρα πολύ ουτοπικό για τη χώρα που ζούμε. Έτσι. Ναι. Όχι, έτσι είναι, έτσι είναι. Απλά αφήστε εγώ λίγο να είμαι λίγο πιο... Σε άλλη χώρα μπορείτε, σε αυτή δεν νομίζω. Σε αυτή δεν νομίζω. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα καταλήξει τελικά το ζήτημα με το τηλεοπτικό. Ναι. Όσον αφορά το κομμάτι χορηγία για το προστινό μέρος της φανέλας, επειδή το τελευταίο 48ωρο έχουν κυκλοφορήσει και για τα ελληνικά πετρέλαια και για κάποιες άλλες χορηγίες, έχουμε να πούμε κάτι από αυτού, μιας και σας έχω. Όχι, δεν έχουμε να πούμε. Η συνάντηση είχε γίνει καθαρά με τον πρόεδρο, με τον Θανάση Παπαδόπουλο και τον Στάθη Καραντώνη. Mm-hmm. Αυτοί ξέρουν τι έγινε ακριβώς. Αυτό που υπόθηκε δηλαδή είναι ότι δεσμεύτηκε ότι θα γίνουν. Τώρα ποια θα είναι η εταιρεία δεν ξέρουμε. Πραγματικά εμείς δεν ξέρουμε, δεν ξέρω πώς βγήκανε προς τα έξω αυτές οι εταιρείες ή οι φήμες, δεν ξέρω, δεν γνωρίζω. Σήμερα έχουμε συμβούλιο, μόλις ήρθα και στα γραφεία. Ναι. Θα αναπτύξουμε και άλλα θέματα και θα μιλήσουμε και για όλα αυτά. Ήσασταν από τα μέλη της διοίκησης που ήσασταν κοντά, είχατε επαφή καθημερινά με τον κύριο Τόμ Παπαδόπουλο, πλέον που είναι πρόεδρος και μεγαλομέτοχος και με τη συνεργασία που έχετε με τον κύριο Καραντώνη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα, πώς τον βλέπετε, πώς έχει ξεκινήσει? Είναι πολύ μικρό το δείγμα, έτσι δεν το συζητάμε. Ναι, είναι μικρό το δείγμα. Ξεκίνησε με ενθουσιασμό ο Θανάσης Παπαδόπουλος, ο Τόμ. Τώρα έχει γίνει πάθος. Φαίνεται δηλαδή ότι είναι πολύ παθιασμένος. Παρόλο που είναι στην Αμερική αυτή τη στιγμή, συνεχίζουμε να έχουμε καθημερινή επαφή με όλους. Δηλαδή και με τον Θανάση με εμένα και με όλους τους συνεργάτες εδώ. Ο Στάσης ο Καραντώνης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει δείξει ήδη δείγματα ότι είναι ένας, πιστεύω θα το, θα το χαρακτήριζα ένας gentleman, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Τον έχουμε ανάγκη, τον χρειαζόμαστε. Μου αρέσει η συνεργασία με ένα προσωπικά μαζί του. Θεωρώ ότι θα δώσει άλλη έγκληση στην ομάδα μας. Βοηθάει πάρα πολύ στα κομμάτια του marketing, του outsource που λέμε, των εξωτερικών συνεργατών. Έχει τεχνοκρατικές... Θα αποκτήσει τμήμα marketing ο Ηρακλής, μιας και το αναφέρατε. Βέβαια θα αποκτήσει. Θα αποκτήσει πολλά πράγματα. Ο Ηρακλής θα αλλάξει πρόσωπο σε σημαντικό βαθμό, σε πολύ σημαντικό βαθμό. Φυσικά με βήματα, γιατί όπως έχω πει εγώ πολλές φορές και λέω συνέχεια ότι όταν κάνεις, είσαι χαμηλά και έχεις μια σκάλα η οποία είναι σε ευθεία γραμμή προς τα πάνω, όταν θα στραβοπατήσεις, θα γκρεμοτσακιστείς και θα φτάσεις εκεί που ήσουν στην αρχή και πριν, μπορεί και πιο κάτω. Ανοίξεις και τρύπα. Η σκάλα που πρέπει να κάνουμε θα πρέπει να είναι βήματα-βήματα. Με διαγώνεις δεξιά-αριστερά, δεξιά-αριστερά. Ούτως ώστε όταν υπάρχει ένα πρόβλημα και πέσεις, να πέφτεις, να έχεις δικλείδες ασφαλείας. Ναι. Έτσι πρέπει να γίνει. Όλα να γίνονται βήματα-βήματα. Ένα βήμα το ένα βήμα το άλλο. Να φτιάχνει η ομάδα σιγά-σιγά. Να μην γίνει αυτό που είχε γίνει στο παρελθόν, που ξαφνικά ήρθε ένας επενδυτής μεγάλος, σοβαρός, με πολύ χρήμα και από το Α, από χαμηλά πήγαμε στα ύψη, το ξεφύγαμε και ξαφνικά μόλις παρατήσει κάποιος και φύγει ξαναγκρεμοτζακιζόμαστε, ξαναπέφτουμε κάτω. Θέλει να είναι όλα με μέτρο. Να έχουμε τις ασφαλιστικές δικλείδες που είπα και πριν, να μην έχουμε πρόβλημα. Για το σημερινό δουσού είναι ένα τυπικό το οποίο θα κάνετε συνάντηση μέσα στην εβδομάδα ή υπάρχει κάποιος σοβαρός λόγος για σήμερα που πιστεύω να ρωτάω? Είναι τυπικό μεν, αλλά έχει σοβαρούς λόγους να μιλήσουν, πάρα πολύ σοβαρούς λόγους πάνω σε αυτά τα θέματα που έχουν τρέξει αυτή τη βδομάδα. Ναι. Έχουν γίνει έντονες και επίπονες προσπάθειες στο να βελτιώσουμε κάποια πράγματα και πρέπει να ενημερωθούν όλοι. Μάλιστα. Το οποίο ξεκινά τώρα, έτσι, σε πολύ λίγο. 8 η ώρα, ναι. Ωραία. Τώρα σε λίγο. Καλό Δέλτα Σίγμα να ευχηθώ. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση που ήσασταν στην Αθήνα. Και περιμένουμε τώρα να δούμε αν αυτό το 28 γίνει πράξη αρχικά για την κλήρωση και αν το 14 Οκτωβρίου γίνει πράξη για την έναρξη του πρωταθλήματος. Γιατί, ναι, όπως μας τα είπατε, εγώ πλέον δεν μπορώ να είμαι σίγουρος έτσι πως τα ακούω. Είπαμε και άλλα πολλά θέματα, τα οποία φυσικά είναι διαδικαστικά θέματα, όπως είναι, ας πούμε,
η K20, K19 κτλ. Δεν χρειάζεται παρόντος. Αλλά αυτό μας ενδιαφέρει να γίνουν αυτά τα δύο, να ξεκινήσει το πρωτάθλημα τέλος. Και γιατί όπως καταλαβαίνετε οι επενδυτές επενδύουν εδώ και 2 μήνες και θέλουν να δουν τις ομάδες τους. Ναι. Είναι για όλους καλό. Ευχαριστώ. Καλό Δέλτα Σίγμα να έχετε. Τίποτα, ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Yes. Καλή συνέχεια. Τελείωσε πριν από λίγο το βόλεϊ. Ο Ηρακλής δεν τα κατάφερε στο tie break. Θυμίζουμε ότι η ομάδα έπαιξε χωρίς τον Μπαμπαλιούτα και τον Σωτηρίου. Ο Μπαμπαλιούτας που έχει ένα πρόβλημα στο δάχτυλο, ο Σωτηρίου που έχει ένα πρόβλημα με τη μέση του, δεν αγωνίστηκαν στην Πάτρα. Μέχρι το 2-1 σετ ο Ηρακλής ήταν πάρα πολύ καλός, μετά ήρθε η κούραση και σε αυτό το πρώτο δυνατό τεστ ήρθε η ήττα στο τέλος με 7-15. Δίνω σκυτάλι στον ψηλό Σταύρο Κόλκα, στον κοντό Γιάννη Γιαννούλη, στο ντουέτο του Λίμπερο 107,4. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Πρώτα Θεός, με την ώρα για μπλε θα τα πούμε την Δευτέρα. Να είστε καλά.